Νέα εποχή για την Ένωση Ποντίων Φθιώτητας μετά την ανάδειξη ανανεωμένου Διοικητικού Συμβουλίου. Το απόγευμα της Τετάρτης, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων των νέων μελών, πραγματοποιήθηκε στη Χειμωνίδιο Στέγη στη Λαμία αγιασμός από τον Μητροπολίτη Φθιώτητα Σημεών. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Μητρόπολη θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση της Ένωσης Ποντίων. Θέλω να εκφράσω την χαρά μου τη μεγάλη που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στον κύριο Πρόεδρο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και νομίζω ότι όσοι δεν είμαστε ποντί θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας, γιατί όποιος έχει την ευλογία στη ζωή του, είτε να έχει συγγενείς ποντίους είτε φίλους, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει η καρδιά Πόντιου και η παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Η Μητρόπολη είναι στη διάθεσή σας. Έχετε το προνόμιο να βρίσκεστε μέσα στα όρια μιας ενορίας η οποία έχει Πόντιο προϊστάμενο, τον πατέρα Δημήτριο Ατματζίδη, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι μπορείτε να μιλήσετε και την ίδια γλώσσα. Θέλω επίσης να σας πω ότι τόσο ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, τον οποίο επάξια είναι διευθυντής ο πατήρ Δημήτριος, όσο και όλες οι δομές της Μητροπόλεως είναι στη διάθεσή σας, θα ήθελα να έχω τη χαρά μία εκδήλωση μεγάλη και σπουδαία να τη φιλοξενήσουμε στο αμφιθέατρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή στο σύλλογό μας να έχουμε τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κύριο Σημεών, τον Δήμαρχο Λαμιαίων τον κύριο Καραΐσκο και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Καρακάτζα, οι οποίοι μας τιμήσανε με την παρουσία τους και τελέσαμε αγιασμό στο σύλλογό μας. Είμαστε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και χαρήκαμε πάρα πολύ που τους είχαμε κοντά μας. Με χαρά σμίγουμε σήμερα σε έναν σύλλογο ο οποίος είναι εξαιρετικός, ο οποίος φέρνει μια πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά απαράμιλη, και ήρθαμε εδώ να ενώσουμε και εμείς τις ευχές όλων των δημοτών στο πρόσωπο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή και παραγωγική χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα, και κυρίως να σμίξουμε, να ξαναγλεντήσουμε, να ξαναγνωριστούμε, να ζήσουμε τις στιγμές που μας στέρισε η πανδημία χωρίς να το θέλουμε. Με απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επίτιμη πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Φθιώτιδας ορίστηκε η κυρία Σιμέλα Πατσινακίδου, η οποία αποτέλεσε την ψυχή αλλά και το πρόσωπο της Ένωσης για πάρα πολλά χρόνια. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας όλους.